Το σχέδιο της έκθεσης δεν αφορά μόνο το Δήμο Χιοδόρου. Αφορά όλη την περιοχή. Με ξενοδοχειακές μονάδες στο Δήμο Δέλτα, με logistics στο Δήμο Δέλτα, με πρόσβαση και τουρισμό στο Δήμο Δέλτα, από τον εκθεσιακό τουρισμό, με προγράμματα που θα έχουν και οικοτουριστική δράση. Αν πάμε σήμερα στο Δέλτα του Αξιού, σας μιλάω ειλικρινά, θα μείνουμε εκεί. Είναι φυσικού κάλους ομορφιάς ο τόπος. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπήρχε μέχρι τώρα μία πολιτική από 115 εκατομμύρια που είναι οικοτουρισμός παγκοσμίως, να φέρουμε 500 άτομα στο Δέλτα, να περάσουν τη μέρα τους ταυτόχρονα, ας πούμε, από εκεί να τους πάμε στη Βεργίνα, να δουν τα αρχεία μας, το μουσείο και όλα αυτά. Αυτά εμείς θα τα κάνουμε. Αυτά είναι στόχος δικός μας, θα τα κάνουμε. Γιατί έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Δεν μπορεί συνέχεια το Δημότη να τον επιβαρύνεις με φόρους. Να σας δώσω μία ενημέρωση. 1,15 πληρώνω δημοτικό φόρο στους άλλους Δήμους, 0,79 στον Δήμο Χιοδόρου. Είμαστε κατά 40% λιγότερα τέλη. Γιατί ψάχνουμε τους πόρους ανάπτυξης από άλλες δράσεις, όπως αυτές που σας ανέφερα προηγουμένως. Και τα τέλη πρέπει να είναι ανταποδοτικά, Δήμαρχε. Δεν μπορεί δηλαδή να παίρνεις από τον όποιον πολίτη, δεν μιλάω μόνο για τους Δήμους, μιλάω και γενικότερα για το κράτος, και να μην έχει αποχέτευση. Και να μην του έχεις δώσει τα βασικά πράγματα. Έτσι. Αυτό είναι. Γιατί πραγματικά, ακόμα και στην αποχέτευση, στο Δήμο Χαλάστρας κάνω λάθος επιλογή. Είναι ο μόνος Δήμος πανελλαδικά που έκανε αποχέτευση με δημοτική επιχείρηση. Αυτά δεν γίνονται. Τέλος πάντων. Γι' αυτό δεν λειτουργεί και όλο το δίκτυο. Και έχουμε προβλήματα. Και να δούμε πώς θα τα ξεπεράσουμε. Εδώ είμαστε όμως. Έχουμε την εμπειρία, είπαμε. Έχουμε τη γνώση. Έχουμε την υποδομή και τη στελέχωση του επιστημονικού προσωπικού. Και είμαι αισιόδοξη ότι άμεσα θα δουν τα αποτελέσματα κοινωνία τη Καλάθρα και τα Ξύλου. Για το κομμάτι του Δέλτα, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ το έχω δει στα φιλμάκια που κατά καιρούς φιλοξένησα στην εκπομπή μου μαζί με τους αντίστοιχους δημάρχους της περιοχής. Οι τοπικοί άρχοντες δεν μπορώ να πω, με καλέσαν όλοι. Εγώ δεν είχα χρόνο ποτέ να πάω, να κάνω βαρκάδα εκεί. Αλλά έχω δει ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Επομένως με παίρνουν, μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα να πάμε στο περιβάλλον. Θέλω να πω το εξής. Βεβαίως θα έρθουμε λίγα και στα έργα υποδομής μετά. Η περιοχή, ειδικά της Σύνδου, είναι επιβαρημένη από την διέλευση των μεγάλων οχημάτων. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Οι οποίοι, πέρα του ότι χαλάνε τους δρόμους, ρυπαίνουν και το περιβάλλον. Και ακόμη ένα κομμάτι, η χορύπανση. Η Νταλίκα πάει και έρχεται, ναι, και ο κόσμος δεν μπορεί να ησυχάσει. Αυτό έχετε δίκιο. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις και πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί είναι, ένα κομμάτι είναι στα έργα, στα μεγάλα έργα, και το άλλο κομμάτι πάει στο περιβάλλον. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα παράδειγμα. ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το καλό. Ναι. Βιολογικό στη Σύνδου, το κακό. Βιομηχανική τη Σύνδου. Αυτό άλλαξε. ΤΕΗ τη Σύνδου, βιολογικός, ναι, με τη Σύνδου, τα πήραμε πάνω μας και η βιομηχανική περιοχή, θα σας πω. Εφαρμόζουμε, γιατί είμαστε ο μόνος Δήμος που έχει υπηρεσία περιβάλλοντος. Έχουν εφαρμοστεί τεράστια πρόσωπα. Όταν ένας Δήμαρχος δεν έχει στη φαρέτρα του το όπλο της να δώσει αυτό στην άδεια λειτουργίας και την παίρνει από κάπου αλλού, ο Δήμος πάει καταγγέλει με τις υπηρεσίες του, τη μία μέρα κλείνουν, τη μία μέρα ανοίγουν. Όταν μια κεντρική διοίκηση. Κλεφτοπόλεμος. Όταν το κράτος δεν έχει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα. Το τι σημαίνει άδεια λειτουργίας, κάτω από ποιες προϋποθέσεις την παίρνεις, κάτω από ποιους περιβαλλοντικούς όρους, ναι, για να την πάρεις και να εφαρμόζονται και να υπάρχει μηχανισμός να ελέγχει αυτό το πράγμα, ο Δήμαρχος καταλαβαίνει ότι είναι άοπλος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έρχεται σε αρμοδιότητα του Καλλικράτη. Εμείς έχουμε την γνωδοσία να το υποστηρίξουμε. Ναι. Και να μην μείνουμε μόνο στο πρόστιμο. Δεν είναι σωστό, ας πούμε, να λέει ο Δήμαρχος, εγώ έβαλα πρόστιμο και τελείωσε η ιστορία. Όχι, η ιστορία έχει συνέχεια, παρακολούθηση το άλλο. Ό,τι αφορά την αέρια λίπαση του περιβάλλοντος του Χιοδόρου, αυτό έχει μηδενιστεί. Ό,τι αφορά την ηχορύπαση που λέτε, γιατί ο Δήμος Αγιοδόρου φιλοξενεί 90.000 κόσμο την ημέρα που περνάνε μέσα από το Δήμο μας, είτε φοιτητές, είτε άνθρωποι εργαζόμενοι πάνε στην εργασία τους, είτε αυτοί που δρούν γύρω από μια βιομηχανική περιοχή, και δεν μπορούσε να συντηρήσει τον ομαρχιακό δρόμο, αύριο το πρωί έρχεται σε εμάς αυτό το πράγμα. Όταν δεν μπορούσε ο Δήμος Αγιοδόρου να κάνει εξοραϊσμό της μηχανικής περιοχής που το θέλουν οι μηχανοί, που το θέλουν αυτοί που δρούν μέσα στη μηχανική περιοχή, γιατί το κράτος έλεγε αυτό το κομμάτι είναι αλουνού της ΕΤΒΑ. Και αυτό είναι το Δήμο Χιοδόρου. Αυτά αύριο το πρωί έρχονται στο Δήμο του Χιοδόρου. Γι' αυτό και τα ταποδοτικά μας στη μηχανία πλέον είναι αυξημένα. Τα αυξήνουμε εξειδικευμένα. Γιατί έχουμε να δώσουμε πράγματα. Μια μηχανική περιοχή να τη συντηρήσει, φανταστείτε, ένας Δήμαρχος με τι μηχανισμούς. Ναι, και τι εξοπλισμό. Και τι,
Λοιπόν, ταυτόχρονα, ό,τι αφορά το βαριά βιομηχανική και η μόλυνση γενικότερα και ευρύτερα από τη βιομηχανική περιοχή, αυτό έχει εξαλείψει. Δεν υπάρχει βιομηχανία πλέον. Όλη η βιομηχανική περιοχή έχει γίνει logistics. Έχουν γίνει εμπορευματικά κέντρα. Δηλαδή κέντρα που έρχονται προϊόντα απ' έξω, γιατί γενικότερα η πολιτική σε επίπεδο κράτους ό,τι αφορά τη βιομηχανία απέτυχε. Μείνουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος ό,τι αφορά την απόρριψη μπαζών. Αυτό είναι θέμα παιδείας, το λέω και το ξαναλέω. Πολύ ταλαιπωρηθήκατε. Πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια με τη ρήψη μπαζών στην περιοχή σας και τους κυνηγάτε συνέχεια. Ακόμη δεν σταμάτησε. Συνέχεια και επιβάλλουμε τεράστια πρόστιμα τη δημοτική αστυνομία που ξεκίνησε την λειτουργία εδώ και τους τελευταίους 6-7 μήνες. Τα πρόστιμα αυτά δεν λένε κάτι. Η αστυνομία είναι θέμα παιδείας. Πρέπει μέσα σχολεία να υπάρχει ειδικό μάθημα που αναφορά περιπλοκές δράσεις. Και να μάθουν τα παιδιά μας αύριο το πρωί και να είναι σωστοί πολίτες και να προστατεύουν ίδιο το περιβάλλον. Το περιβάλλον και η οικολογία δεν είναι κάτι που είναι μια λέξη και δεν κάνω τίποτα. Εγώ έχω προτάσει από διάφορους φορείς οικολογικούς να φυτευτούν τα δέντρα. Και όταν τους έλεγα να τα προσέξουμε κιόλας, να πάνε να ρίξουμε λίγο νερά και μαζί. Όχι, ήταν στο σπίτι. Κέντρο και δήμαρχος θα τα κάνει αυτά με τις υπηρεσίες του. Μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Άρα πρέπει να συμμετοχή, παιδεία, ενημέρωση. Δράση. Σωστά. Και όχι μόνο αστυνόμευση. Για πες μου, Γιώργο, Γιάννη, ποιος είναι, πόση ώρα έχω ακόμα. 6 λεπτάκια. Επομένως, Δήμαρχε, να περάσουμε λίγο στην παιδεία και στον πολιτισμό, που είναι βασικά κομμάτια. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας και το ξέρουμε όλοι αυτό. Θέλω να ξέρω ποια είναι τα βασικά προβλήματα στα σχολιά της περιοχής και να μιλήσουμε λιγάκι και, και για την ευλογία της ύπαρξης των ΤΕΗ εκεί. Ναι. Η οποία, η ευλογία των ύπαρξης ΤΕΗ με τα ΤΕΗ, κάναμε μια πολύ καλή συνεργασία, ειδικά το τελευταίο χρόνο που είμαι εγώ δημάρχος, γιατί υπηρετώ το εξής σύνθημα. ΤΕΗ χωρίς εχέδρο δεν γίνεται και εχέδρος χωρίς ΤΕΗ δεν γίνεται. Μια χαρά το ακούω. Λοιπόν, και έχουμε δράσεις από κοινού και πραγματικά με τεκμηρίωση στην επιστημονική και τη δικιά μας πρακτική εφαρμογή των δράσεων αυτών, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Τα σχολεία μας δε στον εχέδρο είναι όλα σε άριστο βαθμό. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει οι μαθητές να έχουν εξαιρετικούς χώρους, σωστούς χώρους για τη μάθησή τους. Η υπόλοιπη δήμη. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα διπλοβάριες. Είναι πεντακάθαρα, ανακοινισμένα όλα τα κτίρια μας και ταυτόχρονα υπάρχει ένα τεράστιο σχολικό πρόγραμμα διεκδικήσεων με καινούργια σχολεία στο Δήμο Χεδόρου. Ό,τι αφορά τον πολιτισμό μας, είμαι ιδιαίτερα περήφανος γι' αυτό. Είναι γνωστό σε όλους το φεστιβάλ νεανικών αρχιστών που γίνεται στο Δήμο και έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, ευρωπαϊκό και πανελλαδικό. Και ότι αυτή τη στιγμή στα πολιτιστικά μας κέντρα δρούν με διάφορες δράσεις. Βιτρό, θέατρο, χορευτικά, μουσική. 3.500 παιδιά. Ναι. Ναι. Δεν είναι μεγάλος αριθμός. Αυτό είναι. Πρέπει να δώσουμε διέξοδο. Και ό,τι αφορά τους παιδικούς μας σταθμούς και φέτος για πρώτη φορά. Μείνανε καμιά δεκαριά παιδιά απ' έξω γιατί ήταν μεγάλη ζήτηση. Αυτό μας κάνει να εντάξουμε και άλλους παιδικούς σταθμούς μέσα. Οπότε να έχουν οι εργαζόμενοι δημότες του Δήμου Εχεδόρου και αύριο το πριν του Δήμου Δέλτα να έχουν αυτό το ευκλονότερο. Δηλαδή να μπορούν να αφήσουν κάποιο παιδί να κάνουν τη δουλειά τους. Δύο λόγια στον όσο χρόνο μας μένει που πρέπει να είμαστε πολύ περιεκτικοί για τον αθλητισμό. Παιδεία και αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που είναι πραγματικά αναγκαίο για να θωρακιστούν τα παιδιά μας από αυτά που βλέπουμε συνέχεια. Με τον αθλητισμό τι γίνεται? Αυτό που κάνουμε είναι ότι ενισχύουμε όλους τους αθλητικούς συλλόγους και βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι στα ΔΣ των αθλητικών συλλόγων. Έχετε και ομάδες εκεί. Βέβαια, ναι, και πρωταγωνιστικές ομάδες. Ναι. Βοηθούμε τους ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους για αυτό που αγαπάνε, για τις ομάδες τους δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όχι μόνο, στο τέικβοντο, στο καράτε, όλα αυτά εδώ. Ταυτόχρονα έχουμε στην αξιοπρέπεια συντήρηση και των υποδομών, το γηπέδο μας δηλαδή. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Μαζικός Αθλητισμός σε όλα μας τα δημοτικά διαμερίσματα και τον αθλητισμό στη γειτονιά. Είναι σε υψηλό δίκτυο αθλητισμός στην Εχέδρο. Έχετε κολυμπητήριο. Το κολυμπητήριο είναι έτοιμο προς παράδοση. Έχουμε μπλέξει με έναν εργολάβο, θα το λέω έτσι λαϊκά. Γιατί ξέρετε, το έργο όταν το παίρνει εργολάβο είναι το εργολάβο. Ευελπιστώ ότι μέχρι τον Απρίλιο θα δοθεί στην κοινωνία. Για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί πρέπει να εξετάσουμε το θέμα το πώς θα λειτουργήσει το κολυμπητήριο που είναι στη Νέα Μαγνησία. Ένα κολυμπητήριο που ήταν μεγαλοσχήμων πριν 15 χρόνια, όταν λάβαμε, το πήραμε από τον ιδιώτη, το ξανακάναμε προσπάθεια δικιά μας,
επιδοτηθήκαμε από το Υπουργείο Αθλητισμού και τώρα το Ναπλίο θα είναι έτοιμο να δοθεί στην κοινωνία. Δήμαρχε, όλα αυτά τα όμορφα που ακούσαμε που έχουν συμβεί στο Δήμο Εχεδόρου, υπόσχεστε σε αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούνε από τους γύρω δήμους, που αύριο θα λέγεται Δήμος Δέλτα όλα μαζί, ότι θα έχουν την τύχη να απολαμβάνουν και αυτοί κάτι ανάλογο? Ξέρετε, θα σας με τον αθλητισμό, με την παιδεία, με την κοινωνική πολιτική, με όλα αυτά που ήδη υπάρχουν στο Δήμο. Θα σας πω. Θεωρώ ότι αυτό ήταν οι κοινωνίες του Δήμου Αξίου και του Δήμου Χαλάστρας, γι' αυτό επιζητούσαν να έρθουν με τον Δήμο Εχεδόλου. Ταυτόχρονα όμως έχω μεγάλη ευθύνη, αν η δικιά μας πρόταση είναι η επιλογή της κοινωνίας, να γίνει ισόρροπη ανάπτυξη αύριο το πρωί. Το πρώτο μέλημά μας είναι αυτό. Όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, όλοι στο Δήμο Δέλτα, θα έχουν στο ίδιο επίπεδο τις δράσεις της καθημερινότητάς τους, τις διευκολύνσεις δηλαδή. Θα νιώθουν, θα επανέλθει η αξιοπρέπεια πολλών ξανά ότι είναι δημότες του Δέλτα και όλοι μαζί θα χτίσουμε τη νέα προοπτική του πλούσιου καθόλου δράσεων του Δήμου μας, που είναι ένα τεράστιο στοιχείο βέβαια, αλλά και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτό το εγγυάται το έργο μας στο Δήμο Εχεδόρου. Το ότι η πρότασή μας έχει βάση, το σχέδιο μας έχει πραγματογνωσύνη και είναι υλοποιήσιμο, το ξέρει και ο τελευταίος δημότης του Δήμου Δέλτα. Κύριε Σταματάκη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθούμε καλό κουράγιο και μια καλή πορεία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Και εδώ θα είμαστε εμείς, να δούμε την πορεία και τις εξελίξεις. Και μετά τις εκλογές εδώ πάλι. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Ραντεβού αύριο το βράδυ, πάλι την ίδια ώρα. Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.